Γεια σας αγαπημένοι φίλοι και φίλες, είμαι η Κατερίνα Κωνστάκη, ερωτατική συγγραφέα, ποιήτρια, θεραπεύτρια και δημιουργός του δικτύου για την ονομασία Academy of Inner Life. Είμαστε πάλι μαζί με ένα ακόμη βιντεάκι, στο οποίο φυσικά συζητάμε για θέματα που μας απασχολούν, άλλους περισσότερο και άλλους λιγότερο. Δεν ενδιαφέρονται όλοι οι άνθρωποι για τα ίδια θέματα και η θεματολογία που ακολουθούμε στο συγκεκριμένο δίκτυο, στο συγκεκριμένο κανάλι, στο κανάλι μου δηλαδή στο YouTube, Κατερίνα Κωστάκη Official, είναι μια ιδιαίτερη θεματολογία που πιθανόν κάποιους ανθρώπους να τους ενδιαφέρει, αλλά και κάποιους άλλους να τους παραξενεύει. Και επειδή μιλάω καθημερινά με κόσμο, κατηδίαν, για θέματα που για κάποιους είναι αιρετικά ή παρανοϊκά ακόμη, για θέματα τα οποία δεν θα τα βρείτε στην τηλεόραση ή ακόμη και σε κάποια ιδιωτικά κανάλια στο ραδιόφωνο. Είναι μια θεματολογία η οποία προκαλεί το ενδιαφέρον ή προκαλεί το φόβο και το δέος. Για όσους φυσικά δεν έχουν ασχοληθεί με θέματα που έχουν να κάνουν με το σύμπαν, με την ιστορία μας ως ανθρώπινο είδος και γενικά με την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους, με την πορεία μας πάνω σε αυτό το πλανήτη, τη σχέση μας μέσα στο σύμπαν με άλλους πλανήτες και με άλλους πολιτισμούς, εξωγήινους πολιτισμούς. Αλλά όχι μόνο αυτό. Έχει να κάνει με το κατά πόσο εμείς οι άνθρωποι γνωρίζουμε τον εαυτό μας, πόσο έχουμε μελετήσει τον εαυτό μας, πόσο ο άνθρωπος ατομικά, η κοινωνία συλλογικά, έχει πάρει το μάθημά της και έχει εξελιχθεί. Λοιπόν, όλα αυτά, τα οποία μπορείτε να τα βρείτε στα βίντεο που ήδη έχω ανεβάσει. Το σημερινό βίντεο καυτηριάζει λίγο τα γεγονότα που γίνονται γύρω μας, όσα διαδραματίζονται γύρω μας και επηρεάζουν εμάς μέσα, σαν πολίτες και σαν οντότητες, σαν πολίτες μέσα στην κοινωνία και επηρεάζουν ποικιλόμορφα, ποικιλοτρόπως τη ζωή μας. Δεν επηρεαζόμαστε μόνο ως άνθρωποι που ζούμε μέσα σε ένα σύστημα, όποια μορφή και να έχει αυτό. Επηρεαζόμαστε με διάφορους τρόπους. Και στη φυσική μας μορφή, και στην νοητική μας, και στην πνευματική μας ζωή. Πρέπει λοιπόν να ψάχνουμε βαθύτερα τα πράγματα. Να μην μένουμε σε ετικέτες, σε ταμπέλες, ούτε ακόμη και στα ίδια τα γεγονότα που συμβαίνουν, τα οποία συμβαίνουν πολλές φορές για να συμβούν σαν αποτέλεσμα κάποιων άλλων αντιδράσεων, είτε συμβαίνουν για να μας παρακινήσουν να προχωρήσουμε, να ψάξουμε περισσότερο. Βέβαια, για να ψάξει ένας άνθρωπος βαθύτερα, πρέπει να γνωρίζει ότι υπάρχει και κάτι άλλο πιο πέρα από αυτό που ζει. Και θα πρέπει να μάθει και να διαβάσει τα μηνύματα και τα σημάδια. Είμαστε λίγο πολύ ερευνητές, ανοιχνευτές μιας πραγματικότητας μέσα στην οποία ζούμε, συλλέγουμε τα δεδομένα και κρατάμε αυτά που μπορούν εμάς να μας ωφελήσουν και να μας εξελίξουν. Σε κάθε άλλη περίπτωση, όταν παραμένουμε σε αυτό που βλέπουμε, σε αυτό που μας προσφέρουν ή μπορεί εμείς οι ίδιοι να θέλουμε να δούμε και δεν προχωράμε περισσότερο, είναι σαν να αποδεχόμαστε μία κατάσταση ως τελειωμένη. Ότι αυτή η κατάσταση είναι δεδομένη, ότι δεν αλλάζει με τίποτα, ότι εμείς είμαστε έρμεα της κατάστασης, ότι υπάρχει μοίρα, ότι όλα τα δημιουργούν κάποιοι άλλοι πάντα, αλλά ποιοι είναι αυτοί οι άλλοι, και πάντα οι άλλοι είναι μπροστά στα μάτια μας κάποιοι κακοί,
πάντα θα υπάρχουν κακοί. Πάντα είπαμε, η ιστορία έχει και ένα δράκο ή πολλούς δράκους, κακούς δράκους. Ίσως όμως αυτούς που βλέπουμε εμείς να μην είναι αυτοί πραγματικά που κινούν τα νήματα της ανθρωπότητας. Όταν λοιπόν αλλάξουμε την αντίληψή μας και ψάξουμε βαθύτερα τα γεγονότα και όχι επιφανειακά, βλέπουμε ότι υπάρχουν πολύ κακοί δράκοι εκεί έξω που είναι και αόρατοι και είναι και οι μεγαλύτεροι υπεύθυνοι των όσων διαδραματίζονται στη ζωή μας. Και αν θέλετε να ξεκινήσετε από κάπου, γιατί πολλοί με ρωτάνε για αυτό το θέμα, μου στέλνουν και μηνύματα, γράφουν πάρα πολλά μηνύματα, ότι είναι αλήθεια αυτό, δεν μπορεί να συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα. Δεν μπορούν να υπάρχουν πράγματα εντελώς μεταφυσικά και να είναι αληθινά. Είναι παραμυθάκι, είναι ένα ψέμα για παραπλάνηση. Ψάξτε το. Ψάξτε το. Ψάξτε περισσότερο, ψάξτε τις πηγές, αναζητήστε, μιλήστε με άλλους ανθρώπους. Ξέρετε, αυτό που το σύστημα, αυτό που σε κάνει να ψάξεις, σε σπρώχνει το ίδιο το σύστημα να ψάξεις, είναι η επανάληψη. Κοιτάξτε λίγο το παρελθόν. Τι έχει γίνει πριν, χρόνια πριν. Κοιτάξτε και το τώρα. Κοιτάξτε να δείτε τα κοινά σημεία. Υπάρχουν επαναλήψεις. Ζούμε το ίδιο. Τα ίδια γεγονότα επαναλαμβάνονται. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Τα δρόμενα είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Μήπως είναι άλλοι άνθρωποι, αλλά με την ίδια συμπεριφορά. Γιατί κάποιοι άνθρωποι λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Γιατί ενώ αλλάζουν, υποτίθεται τα δεδομένα, οι συμπεριφορές είναι οι ίδιες. Υπάρχουν πολλά γιατί. Πολλά ερωτήματα, πάρα πολλά ερωτήματα. Εμείς μπορούμε να πάρουμε όλα αυτά τα ερωτήματα και να κάνουμε μια βαθύτερη ανάλυση. Το πού θα φτάσει ο κάθε άνθρωπος, σε ποιο συμπέρασμα, αυτό εγώ δεν μπορώ να το προσδιορίσω. Αλλά να ξέρετε, όλοι εσείς έξω που διστάζετε, αμφιβάλλετε, αρνείστε, τώρα πια πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν έρθει κοντά και έχουν καταθέσει τα βιώματά τους και τις εμπειρίες τους και είναι πανομοιότυπα. Πώς γίνεται αυτό σε όλο το πλανήτη? Άνθρωποι που δεν έχουν γνωριστεί μεταξύ τους να έχουν παρόμοια βιώματα και εμπειρίες και να συσπυρώνονται και να υπάρχουν καταγραφές. Για σκεφτείτε το λίγο αυτό. Εγώ δεν έχω να κάνω κάτι παραπάνω, να σας δείξω μόνο τον δρόμο. Και αν θέλετε εσείς τον ακολουθείτε. Εγώ ίδια προσωπικά έχω κάνει τις έρευνες μου και έχω καταθέσει τις εμπειρίες μου μέσα στα βίντεο μου, τα οποία μπορείτε να τα αναζητήσετε και να τα παρακολουθήσετε είτε στις ονειρικές καταστάσεις είτε στις ονειρικές καταστάσεις reload. Έχω καταθέσει βέβαια μικρά κομμάτια από τις εμπειρίες μου, όχι όλες τις εμπειρίες. Για να καταθέσω τις εμπειρίες μου στο σύνολό τους, ίσως να πάρει πάρα πολύ χρόνο και θέλει πάρα πολύ κουράγιο. Επίσης θέλει πολύ κουράγιο και Ανδρία να αντιμετωπίσεις όλες τις δύσκολες καταστάσεις και τους αρνητικούς ανθρώπους που συνεχίζουν να υπάρχουν. Και μην νομίζετε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος προχωράει στην έρευνα, αυτός ο άνθρωπος αυτομάτως δικαιώνεται ή ότι είναι ήσυχος ή ότι παραμένει σε κατάσταση αρμονίας πάντα. Να ξέρετε ότι όσο προχωράει ένας άνθρωπος, όσο εξερευνά, όσο αναζητά, τόσο προκαλεί. Και πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που αυτόν τον άνθρωπο μπορεί να τον βλέπουν σαν απειλή. Εγώ το βιώνω συνεχώς, καθημερινά, με πάρα πολλούς τρόπους και από πάρα πολλούς ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να σας περιγράψω τι ζω, αλλά νομίζω ότι όλοι όσοι έχουν αφυπνιστεί έχουν περάσει μέσα από πολύ δύσκολες καταστάσεις και συνεχίζουν να ζουν δύσκολες καταστάσεις. Δεν είμαστε όλοι σε Νιρβάνα. Εκείνο που είναι πολύ σημαντικό είναι να μην τα παρατάμε. Να συνεχίσουμε να
αναζητούμε την αλήθεια, όπως είπα και στο προηγούμενο vlog, την αλήθεια, όποια και αν είναι αυτή. Συνήθως η αλήθεια είναι λίγο σκληρή, πικρή ή μπορεί να είναι πολύ τρομακτική. Να ξέρετε όμως ότι η αλήθεια δίνει δύναμη, είναι δύναμη. Η αλήθεια είναι δύναμη από μόνη. Και σου δίνει βέβαια και τη δύναμη, σε ενισχύει. Παίρνεις την απαραίτητη ενέργεια για να προχωρήσεις. Εάν μένουμε στάσιμοι, νομίζω ότι τα αρνητικά γεγονότα θα μας προλάβουν και θα μας υπερκαλύψουν και μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον άνθρωπο να προχωρήσει περισσότερο και να ανέβει ψηλά. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει πάντα να αγωνιζόμαστε, ώστε εμείς να ανεψωνόμαστε, να γινόμαστε καλύτεροι, να εξελισσόμαστε και να μην μπορεί η εντροπία να μας τραβάει από κάτω. Και όταν δεν το καταφέρνουμε, έχουμε κάποιες δυνάμεις να μας προστατεύουν. Ποιες είναι αυτές οι δυνάμεις? Οι δυνάμεις αυτές μπορεί να είναι άνθρωποι που εμείς μπορούμε να τους αποκαλέσουμε ως φίλους. Είναι άνθρωποι που μπορούν να μας στηρίξουν, μπορούν να μας καταλάβουν, είτε είναι δυνάμεις αόρατες που μπορούμε να τις καλέσουμε στις δύσκολες στιγμές. Νομίζω ότι ο καθένας έχει μέσα του κάποιο ισχυρό παράγοντα να τον στηρίζει και να τον βοηθάει στις δύσκολες στιγμές. Και καλό είναι να έχουμε επικοινωνία με τον εσωτερικό μας κόσμο, με την εσωτερική μας δύναμη, με το φύλακα και λόγο, τον ανώτερο εαυτό μας σε κάθε δύσκολη στιγμή. Λοιπόν, απάντηση λοιπόν σε κάποια σχόλια. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον φίλο Μιχάλη, ο οποίος έχει παρακολουθήσει πάρα πολλά βίντεο στο κανάλι μου και συμμετέχει και στην ομάδα μου στο Facebook Academy of Online και έχει γράψει πάρα πολλά σχόλια. Να τον ευχαριστήσω λοιπόν για όσα όμορφα έχει γράψει και με έχει βοηθήσει με τις γνώσεις του και με τις πληροφορίες που μου έχει δώσει. Και να του απαντήσω και μέσω του βίντεο ότι καλό είναι, ναι, να ψάχνουμε την αλήθεια από μικρή ηλικία και να τη μεταδίδουμε και να βοηθάμε αυτούς που ίσως να μην την έχουν αγγίξει καν. Γιατί μπορεί να μην φτάσουμε στο κέντρο της αλήθειας ή μπορεί να βρούμε πάρα πολλές αλήθειες και να μην ξέρουμε ποια είναι η πραγματική, ουσιαστική αλήθεια, αλλά η αλήθεια είναι μέσα μας. Μέσα μας, βαθιά, στην ψυχή μας, κατακεγραμμένη. Η αλήθεια είναι αυτό που μας βοηθάει, μας εξελίσσει, μας φέρνει πιο κοντά με όλους τους ανθρώπους. Αυτή είναι μια αλήθεια. Η αλήθεια λοιπόν μπορεί να είναι και ο νόμος της έλξης, που μας φέρνει κοντά με ανθρώπους που έχουν κοινά ενδιαφέροντα. Είναι μια αλήθεια. Και έτσι λοιπόν, αγαπητέ Μιχάλη, μπορεί μία από τις πολλές αλήθειες να είναι και αυτός ο νόμος που μας έφερε κοντά. Και τώρα μπορούμε να μιλάμε, να ανταλλάσσουμε απόψεις. Και μία άλλη αλήθεια είναι η ισχύ συνδιενώσει. Ενώνοντας λοιπόν τις δυνάμεις μας, μπορούμε να βοηθήσουμε και άλλους ανθρώπους. Να λοιπόν δύο αλήθειες. Και μία τρίτη αλήθεια είναι πως οι σωστοί άνθρωποι, οι αξιοπρεπείς άνθρωποι, οι άνθρωποι που εργάζονται για το ανώτερο καλό, πάντα μάχονται γι' αυτό, γιατί γεννήθηκαν γι' αυτό. Και ό,τι και να συμβεί, θα συνεχίσουν να μάχονται για το ανώτερο καλό. Και άνθρωποι τέτοιοι υπήρχαν πάντα, όχι μόνο τώρα, με τις εργάτες του φωτός και τους αστρόσπορους και άλλους πολλούς θεραπευτές, πάντα υπήρχαν άνθρωποι που αγωνίστηκαν για το ανώτερο καλό. Θέλεις ένα όνομα, το έχουμε συζητήσει ήδη. Μιλήσαμε για τον Χριστό, τον Ιησού. Ήταν μια δύναμη που εργάστηκε για το ανώτερο καλό. Πολεμήθηκε, σταυρώθηκε. Ναι. Εμείς τώρα ακολουθούμε τα βήματά του.
Για κάποιους άλλους μπορεί να είναι κάποιος άλλος. Κάποιο, πάρα πολλοί άνθρωποι. Άνθρωποι. Μπορεί να είναι οντότητες εσαρκωμένες. Η ιστορία έχει καταγράψει τέτοιους ανθρώπους, τέτοιες οντότητες. Εγώ παραδείγματος χάρη έχω διαβάσει τη ζωή της Ζαν Ντάρκ. Φτιάχτηκε από κάποιους που υποτίθεται ακολουθούσαν τον δρόμο της αγάπης. Αλλά άνοιξε δρόμο. Θυσιάστηκε λοιπόν. Αυτοθυσία. Μια άλλη αλήθεια. Αυτοθυσία. Δείτε λοιπόν πόσες αλήθειες υπάρχουν εκεί έξω. Πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ και νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Και θα συνεχίσουμε να είμαστε σε καλό δρόμο και θα συνεχίσουμε το έργο μας με κάθε τρόπο. Θα ευχαριστήσω λοιπόν όλους τους φίλους που παρακολουθούν τα βίντεό μου, που τα κοινοποιούν, που συμμετέχουν στις συζητήσεις, που καταγράφουν τα σχόλια τους, όποια και να είναι αυτά τα σχόλια. Και θα ζητούσα για μία ακόμη φορά να εφαρμόσω και λίγο το πρακτικό μέρος όλης αυτής της συζήτησης, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου στο YouTube Κατερίνα Κωστάκη Official. Αν θέλετε να συμμετέχετε στην ιδιωτική ομάδα μου στο Facebook account είναι Hitler Life, στείλτε και μία αίτηση να γίνετε μέλη και θα τα πούμε πάλι με κάποιο βίντεο στο κοντινό μέλλον. Σας εύχομαι καλή συνέχεια, να περνάτε καλά.